Αιτία πολέμου είναι το νομοσχέδιο για την εργασία. Διαμηνύουν τα εργατικά συνδικάτα στο Ηράκλειο, που την Παρασκευή 15 του Σεπτέμβρη στις 7 απευθύνουν κάλεσμα για σύσκεψη σε όλα τα σωματεία και τους παραγωγικούς μπορείς. Να μπούμε μπροστά μαχητικά, να υπερασπίσουμε το δίκιο μας για να στείλουμε στον αγύριστο τα αντεργατικά τους σχέδια, για να παλέψουμε για τις σύγχρονες ανάγκες μας, σημειώνουν, καθώς η κυβέρνηση για να θωρακίσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων προχωρά με νομοσχέδια εργασιακά εγκλήματα. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι θέσεις της Ένωσης Συνταξιούχων Ηρακλείου. Έβλεπα στη χθεσινή ημέρα την ανακοίνωση, το δελτίο τύπου το οποίο εξεδόθη από την Ένωση Συνταξιούχων, και επειδή έχουμε μπροστά μας και μία παράσταση διαμαρτυρίας αύριο από την ΕΛΜΕ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, δεν είναι μόνο θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και τις ανάγκες των σχολείων, αλλά και βέβαια με εκείνα όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία φαίνεται ότι καταπατούνται. Τώρα, από την άλλη διάβαζα στην ΕΝΙΠΕΚ αυτά τα οποία αναφέρει ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής εργατικού δικαίου, και κάνει λόγο για 8 μεγάλες ανατροπές στην αγορά εργασίας με αυτό το νέο νομοσχέδιο. Κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα, πώς είστε? Σας καλημέρα, κυρία Βουργεράκη. Αγαπητή Αγγέλα, εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Επιτυχημένη όπως πάντα. Σας ευχαριστούμε. Και βεβαίως με καλές πληροφορίες για τον κόσμο. Εμείς κάναμε μία ανάρτηση, μία ανάλυση. Στην ουσία δουλέψαμε το εργασιακό νομοσχέδιο για λογαριασμό ενός ξένου Ινστιτούτου, που ζήτησε από τη δική μας ένωση την έγκυρη ανάλυση αυτού του νομοσχεδίου και αναδείξαμε 8 ανατροπές. Με τη μεγαλύτερη... Συγγνώμη. Σας ζητάνε ξένοι Ινστιτούτα να κάνετε ανάλυση αναφορικά με αυτές τις εργασιακές ανατροπές, εργατικές ανατροπές. Η δική μας, γιατί αυτή τη σκέψη έκανα, δεν σας ζήτησαν να κάνετε μια ανάλυση για το ποιες θα είναι επιπτώσεις? Και την ένωσή μας να σε ακούνε και τη λέμε και τις αναρτήσεις λοιπά, αλλά επειδή κάποιοι κύκλοι, κυρίως αρκετοί στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, θέλουν την επιστημονική μας προσέγγιση στα θέματα αυτά, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει μεγάλες ανατροπές. Ήδη κάνατε μια εισαγωγή. Για παράδειγμα, το να μπορεί κάποιος να δουλεύει σπάζοντας ένα σπουδαίο νόμο του Εθνάρχη Βενιζέλου του 1932, που απαγόρευε πέρα του νομίμου ωραρίου να δουλεύει κάποιος σε 2 και 3 εργοδότες, τώρα το επιτρέπει. Μετά από 90 χρόνια απαγόρευσης, το νέο νομοσχέδιο έρχεται και λέει μέχρι 13 ώρες μπορεί να δουλεύει κάποιος σε 1, 2, 3 και 4 ευρώ. Και δεν ξέρω βέβαια αν αυτή η διπλή, τριπλή, τετραπλή εργασία θα βοηθήσει τα μάλα τους εργαζόμενους ή τελικά είναι ένα τρίκ. Κατά την εκτίμηση του κυρίου Υπουργού Εργασίας, ήμουν και εγώ σε τηλεοπτική εκπομπή που παρέστηκε ο ίδιος, είπε ότι θα ενισχύσει το εισόδημα του εργαζόμενου και δεν είναι άστοχο, δεν είναι, έχει μία βάση. Αλλά το θέμα είναι η υπερεργασία με χαμηλούς μισθούς και 11 και 12 και 13 ώρες την ημέρα για ένα οικογενειάρχη που έχει παιδιά, που έχει προβλήματα υγείας, για ενίσχυση βεβαίως του εισοδήματος, είναι εξαντλητικό το 13ωρο, το 12ωρο. Αλλάζει τους ρυθμούς της οικογένειας, τελείως. Όπου εφαρμόστηκε αυτό, το διδάσκω στους φοιτητές μου, το φαινόμενο καρόση στην Ιαπωνία, όταν εφαρμόστηκε πριν 20 χρόνια το 13ωρο και 14ωρο εκεί, είχαμε μαζικούς θανάτους από την εργασία, είχαμε διάλυση οικογενειών, διότι πολλοί εργαζόμενοι προτιμούσαν να κοιμούνται στα δάπεδα των εργοστασίων ή στα γραφεία τους και να μην πηγαίνουν το βράδυ ή το απόγευμα στο σπίτι τους. Έτσι λοιπόν είχαμε ένα φαινόμενο καρόση, το λένε οι Ιάπωνες, που είναι εργασία μέχρι θανάτου, δηλαδή μαζική θάνατη από την υπερβολική εργασία. Κάτι τέτοιο δεν είναι τώρα για την ευρωπαϊκή κοινωνία, να λες δούλεψε μέχρι 13 ώρες με χαμηλούς μισθούς για να αποφύγουν τις υπερορίες οι εργοδότες και να δουλεύει ο εργαζόμενος σε εξαντλητικά 13ωρα. Ήταν λοιπόν μία κατάσταση. Ήταν ανάγκη, κύριε Μητρόπουλε, να γίνει αυτό? Φαίνεται ότι ήταν έτοιμο για να το φέρουν αυτή την ώρα και να το βάλουν σε διαδικασία διαβούλευσης. Ήταν και ανάγκη, κυρία Δουλειά. Ήταν ανάγκη να έρθει αυτό. Με τόσο μεγάλο ποσοστό ανεργίας να δίνει τη δυνατότητα στους ίδιους εργαζόμενους να δουλεύουν και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη δουλειά, ενώ υπάρχουν 1 εκατομμύριο κατά τον ΟΕΔ και 500.000 κατά την Ελστάτ άνεργοι,
κυρίως νέοι στην πατρίδα μας και πολλοί φευγάτοι λόγω των χαμηλών ημερομισθείων και της εξαντλητικής δουλειάς. Άρα λοιπόν αυτό είναι αναζήτηση λύσης σε λανθασμένη κατεύθυνση κατά τη δική μου επιστημονική πάντα προσέγγιση. Το να λες τους ήδη εργαζόμενους μπορείτε να δουλεύετε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη δουλειά το απόγευμα σημαίνει κάποιοι εμποδίζουν την είσοδο των νέων παλικαριών, αγοριών και κοριτσών στην εργασία. Είναι και αυτό. Από την άλλη επιτρέπεται μαζικά από εδώ και πέρα η απασχόληση των συνταξιούχων και παραπονούνται γιατί η Ελλάδα ακόμη είναι πρώτη στην ανεργία με την Ισπανία στις 18 ώρες της Ευρωζώνης. Είναι ζητήματα τα οποία βεβαίως εδώ φαίνεται στο βάθος αναζητούν χρήματα για τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία δεν έχουν χρήματα και βεβαίως δεν λέω ότι κινδυνεύουν. Δεν λέω ότι κινδυνεύουν οι συντάξεις, αλλά είναι δύσκολα εγγυημένο το επίπεδο των συντάξεων από εδώ και πέρα όταν και σε μια ημερίδα που μίλησα χθες για το νέο εργασιακό στον Γεωργικό Σύλλογο Αθηνών τους έδειξα τα θέματα ότι και η κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία δεν είναι σωστή, δεν είναι καλή. Γιατί? Διότι εδώ το 2019 οι εισφορές στα ταμεία από την εργασία ήταν 21 δις, φέτος θα εισπραχθούν μόνο 12 δις. Γιατί? Διότι έχει εκτιναχθεί η μερική απασχόληση και η φθηνή μισθή. 9 δις λιγότερα θα εισπράξει ο ΕΦΚΑ φέτος από ότι ένα έτος πριν από τα μνημόνια. Και υποτίθεται ότι βάλανε μία τάξη στα ασφαλιστικά ταμεία, κυρία Δουμπιεράκη. Μήπως αυτό εκπορεύεται από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των μνημονιών? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια απόνερα των μνημονιακών διατάξεων, αλλά υποτίθεται ότι από το 2018 κατά τον κύριο Τσίπρα βγήκαμε από τα μνημόνια και κατά το 2021 κατά τον κύριο Μητσοτάκη επίσης βγήκαμε από τα μνημόνια. Τώρα πανηγυρίζουν που μας δίνουν την επενδυτική βαθμίδα. Θα μου πείτε πώς μας δώσανε την επενδυτική βαθμίδα τώρα που χρωστάμε 2 ΑΕΠ, 404 δις και μας βγάλανε την επενδυτική βαθμίδα το 9, το 10 όταν χρωστάγαμε μόνο 1 ΑΕΠ, δηλαδή 200 δις, έχει να κάνει με τις σκοπιμότητες των μεγάλων εταιριών που δίνουν και παίρνουν την επενδυτική βαθμίδα. Για να καταλάβουν οι ακροατές, όταν τον 10 μας βγάλανε από την επενδυτική βαθμίδα χρωστούσαμε 202 δις, 1 ΑΕΠ. Τώρα χρωστάμε 2 ΑΕΠ, 404 δις και μας διδώσανε. Άρα λοιπόν εδώ αντιλαμβάνεστε τι, δεν λέω παιχνίδια παίζονται, αλλά τι λογικές υπερτερούν. Λέτε λοιπόν ότι ξέρετε αυτή την ώρα το μέγεθος της ανεργίας δεν συνάδει με την επίσπευση, αναγκαιότητα τέλος πάντων αλλαγής των εργασιακών έτσι όπως δρομολογούνται και επιστημονικά το λέτε διαφορετικά, είναι αναζήτηση λύσης σε λανθασμένη κατεύθυνση. Τι φοβάστε? Ότι, ή τι εκτιμάτε ότι θα φέρει κύριε Μητρόπουλε όλο αυτό το νομοσχέδιο? Είπα θα φέρει εντατικοποίηση δουλειάς σε συγκεκριμένους κλάδους εργαζομένων που θα αναζητήσουν και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη δουλειά για να ισχύσει το εισόδημα για τις οικογένειές τους και θα μπλοκάρει την είσοδο νέων ανθρώπων, όχι μόνο πανεπιστημιακών αλλά και απλής εξειδίκευσης που θα αδυνατούν να μπουν στην αγορά εργασίας επειδή ήδη οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δουλεύουν δεύτερη και τρίτη δουλειά. Από την άλλη πλευρά διευκολύνεται και σωστά λέω εγώ η απασχόληση των συνταξιούχων με λιγότερη περικοπή της σύνταξής τους. Έτσι λοιπόν, από τη μια ήδη εργαζόμενοι θα διπλοδουλεύουν και θα τριπλοδουλεύουν και από την άλλη φορά συνταξιούχοι σε μαζικότερη έκταση θα έχουν δουλειά και αυτοί. Αντιλαμβάνεστε, οι δύο αυτές πολιτικές θα δημιουργήσουν και ένα ανάγχωμα εισόδου ανθρώπων που έχουν ανάγκη μια δουλειά. Όχι δεύτερη και τρίτη. Μάλιστα. Και μέσα σε αυτές τις μεγάλες 8 ανατροπές, τις οποίες αναφέρεται και στην ΕΝΙΠΕΚ, μιλάτε για την νομιμοποίηση των λευκών συμβάσεων, σαφέστατα για την κατάργηση του οκταώρου, μας το αναφέρατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την κατάργηση του πενθήμερου από πολλούς εργοδότες. Έτσι. Τι σημαίνει, μέχρι τώρα απαγορευόταν, είχαμε πενθήμερο και το 80% των Ελλήνων δούλευε πενθήμερο. Στις εταιρείες διαρκούς πειράς ή διαρκού λειτουργίας υπήρχε το εξαήμερο. Τώρα παρέχεται η δυνατότητα σε πολλές εκατοντάδες επιχειρήσεων να επιλέξουν να δουλεύουν και έκτη μέρα, που σημαίνει θα ροκανίσουν το πενθήμερο των εργαζομένων με ένα δελεάρ.
και να σε δουλεύουν την έκτη μέρα με προσάυξηση κατά 40%. Θα χάνουν όμως την έκτη μέρα, που μέχρι τώρα την αφιερώναν στην οικογένεια, στην αναπτύξη τους, στα ταξίδια τους, στην καλή τους καλυτέρευση της ζωής τους λοιπά, και τώρα θα δουλεύουν την έκτη μέρα με προσάυξηση 40% του μεροκάματου ή του μισθού. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μπαίνει το ΔΕΛΑΡ, αλλά ο κόσμος, πολλές χιλιάδες κόσμοι θα χάσουν το πεθήμερο και θα δουλεύουν εξαίρετα. Γίνεται, αναφέρεται, ευκολότερη η απόλυση λόγω απουσίας του μισθωτού από την εργασία. Ευκολότερη... Ενώ μέχρι τώρα απαιτούσε και ένα μήνα λύπη αδικαιολόγητα, τώρα λέει σε 5 μέρες και 5 προειδοποίησεις σε απολύει χωρίς αποζημίωση. Mm-hmm. Αυστηροποιείται το σύστημα απόλυσης, μα όταν απουσιάζει ο εργαζόμενος αυθαιρέτως, mm-hmm. αδικαιολογήτως από την εργασία. Απλήρωτες υπερορίες, μιλάτε για αυτές. Αυτό είναι η μεγάλη απάτη, η μεγάλη κλοπή του κόπου των εργαζομένων. Γιατί για να δουλέψει κάποιος μέχρι τώρα το ένα εξάμηνο 10 ώρες μπορεί να παίρνει προσάυξηση λόγω υπερορίων, και το άλλο εξάμηνο 6 ώρες και να γίνεται σε επίπεδο έτους το 8ωρο για να απαλλάσσουν οι εργοδότες από υπερορίες, μέχρι τώρα έπρεπε να το ζητήσει ο ίδιος ο εργαζόμενος. Αυτό καταργείται και μπορεί να το ζητάει ο ίδιος ο εργοδότης. Ελάτε στη θέση του εργαζόμενου που ζητάει ο εργοδότης, του ζητάει ο εργοδότης να δουλέψει 10ωρο και 10ωρο υποχρεωτικά και να αρνηθεί ο εργαζόμενος. Δεν διακινδυνεύει τη θέση του και την υπόστασή του στην επιχείρηση. Άρα λοιπόν η διευθέτηση που λέμε του χρόνου εργασίας να δουλεύει μία περίοδο 2 ώρες παραπάνω και να δουλεύει την άλλη περίοδο 2 ώρες παρακάτω και σε επίπεδο εξαμήνου ή έτους να λένε δούλεψες 8 ώρες, δεν σου καταβάλω υπερορίες, τώρα για πρώτη φορά δεν θα γίνεται με αίτημα του εργοδότη που το απαιτούσε ο νόμος, αλλά και με αίτημα του εργοδότη. Κάτι που θα μπορεί ο εργοδότης να το επιβάλλει και να εξαναγκάζει τον εργαζόμενο να δέχεται τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Και βέβαια, έχοντας εικόνα της αγοράς στον ιδιωτικό τομέα, αυτό το οποίο αναφέρεται μέσα στις 8 μεγάλες ανατροπές στην αγορά εργασίας, η επιδείνωση νομικά της θέσεως του δοκιμαζόμενου εργαζόμενου, νομίζω ότι εδώ θα τα δούμε όλα, διότι δοκιμαζόμενος εργαζόμενος είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι διαχρονικό, άλλοτε μαζεύεται, άλλοτε όχι, αλλά από τη στιγμή τώρα που τους δίνουν και αυτό το δικαίωμα, αυτό το οποίο θα γίνει στην αγορά εργασίας, ιδιωτικός τομέας, νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα είναι δοκιμαζόμενος εργαζόμενος για 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, θα είναι θρήνος πραγματικά. Το είπατε καλά, διότι θα δουλεύει κάποιος μέχρι 6 μήνες, σε κάποιες περιπτώσεις και μέχρι 12 μήνες και θα απολύεται χωρίς αιτιολογία και χωρίς αποζημίωση. Ενώ έπρεπε να του δώσει μια αναλογούσα αποζημίωση. Δηλαδή δουλεύει σε 6 μήνες, 7 μήνες, θα πάρει τα 7 δωδέκατα της αποζημίωσης. Τώρα τι λέει, είτε 6 μήνες δουλεύει ως δοκιμός, είτε μέχρι 12 μήνες δουλεύει ως δοκιμός, αν απολυθείς δεν παίρνεις αποζημίωση. Άρα λοιπόν τι γίνεται αυτό που είπατε εσείς. Θα είναι μια μεγάλη συγκεκαλυμένη με ευρείας έκτασης εκμετάλλευση του κόπου και της εργασίας νέων ανθρώπων κυρίως, που θα προσλαμβάνονται για κάποιους μήνες και θα απολύονται, γνωρίζοντας οι εργοδότες ότι τους απολύουν χωρίς καμία υποχρέωση και χωρίς αποζημίωση. Ξέρετε, για τρίμηνο το είχα μέχρι σήμερα, αλλά τώρα μας λέτε ότι δοκιμαζόμενος εργαζόμενος μπορεί να πάει και εξάμηνο, ίσως και ένα χρόνο, ε? Ο Ετνάρχης Ζενιζάλος, τα σπουδαιότερα είχε κάνει, το είχε βάλει δίμηνο. Από εκεί και πέρα τρέχανε τα δικαιώματα του εργαζόμενου. Ήρθαν αργότερα, το είπανε εξάμηνο, 12 μήνο, το ξαναπάνε εξάμηνο, αλλά με αυτοδίκη λύση των συμβάσεων. Μάλιστα. Ο προστατευτικός νόμος του Εθνάρχη μας, του Ελευθέρου Βενιζέλου, μετά από 100 χρόνια καταστρατηγείται και είναι, όπως τα είπατε κι εσείς, προσέθεσα κι εγώ, ότι θα είναι ένας μηχανισμός, μια μηχανή απολύσεων. Θα τον προσλαμβάνουν το νέο ή τη νέα για κάποιους μήνες, γνωρίζοντας ότι με το νομοσχέδιο Γεωργιάδη θα απολύονται χωρίς αποζημίωση, θα τους παίρνουν με σκοπιμότητα με το πρόστιμα της δοκιμίας και πριν λήξει η δοκιμία θα λύεται αυτοδικαίως χωρίς αποζημίωση και χωρίς καταγγελία, που σημαίνει χωρίς επιδόματα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Μάλιστα. Ακόμα χειρότερα από αυτά τα οποία αναφέρουν τα συνδικάτα, τέλος πάντων παρομοιάζοντας αυτό τον νόμο είτε αντιεργατικό είτε επιστροφή στο μεσαίωνα, νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση και με αυτά τα οποία λέμε, είναι πολύ πιο τραγικά τα πράγματα για όλους εμάς, στην καθημερινότητά μας και τα νέα παιδιά. Στην εξαιρετική εκπομπή σας κάναμε μια επιστημονική νομική προσέγγιση της νομικής θέσης του δοκιμαζόμενου και άλλων. Ακούω και διάφορες αμετροεπείς απορρίψεις του θέματος αυτού και πολιτικούς χαρακτηρισμούς. Οφείλουν τα συνδικάτα να καλέσουν τους ειδικούς επιστήμονες και τα εργατικά κέντρα και οι ομοσπονδίες και να καταλάβουν σε τι αρμαγεδό να πάμε με αυτούς τους θεσμούς της εργασιακής συλλοτείας. Το θεσμό αυτό τον πρώτο ανέλησε ο προγονός μας ο Θουκυδίδης, που κάποιοι δούλευαν στην αρχαία Σπάρτη και στην Αθήνα μόνο για το ξεροκόμματο, μόνο για το ψωμί τους. Αυτό είναι οι λευκές συμβάσεις. Έλα και θα δούμε. If and when. Εάν και πότε. Έλα και θα δούμε αν θα δουλέψεις και πόσο. Αυτό δεν είναι για μια αγορά εργασίας που έχει αυτή την ανεργία και αυτούς τους μικρούς μίσθους. Να στέρξουν τα συνδικάτα να διαβάσουν και να ενημερωθούν, διότι καλό είναι να κάνετε πολιτικούς, να κάνουν πολιτικούς και κοινωνικούς αφορισμούς, αλλά να μελετήσουν, να στρωθούν και να μελετήσουν αυτά τα κακά που έρχονται μέσα από τις 8 ανατροπές και να διαβάσουν την ανάλυση της ενυπαίξινης στο σελίδα μας. Τώρα φαντάζομαι καταλαβαίνετε, κύριε Μητρόπουλε, ότι και σε μία προεκλογική περίοδο ερχόμαστε από δύο εκλογικές αναμετρήσεις, εθνικές εκλογές. Πάμε σε τρίτη περίοδο πολιτική, προεκλογική περίοδος, ένας γύρος, δύο γύροι κλπ. Ότι αλλού είναι το μυαλό των περισσότερων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι οι υπόλοιποι έρχονται σε δεύτερη και όλα τα υπόλοιπα σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Σωστά είναι, αλλά και τα μείζωνα είναι οι τεκτονικές αυτές οι μεγάλες ανατροπές στην αγορά εργασίας, που μετά τις εκλογές αυτοδιοικητικές, μετά τις εκλογές τις ευρωεκλογές, θα έρθουν και θα πούνε ποιοι είναι οι μισθοί μας, ποιοι είναι η κατάσταση, γιατί απολυόμεθα χωρίς αιτιολογία και χωρίς αποζημίωση. Αυτά πρέπει παράλληλα να τα βλέπουν και να άγχονται για αυτές τις αλλαγές που είναι σε βάρος της εργατικής τάξης, τα σωματεία και βέβαιως οι ηγεσίες, οι συνδικαλιστικές και οι κοινωνικές, θα έλεγα. Κύριε Μητρόπουλε, μόνο να αναστενάξω μπορώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Κυρία Δουλγεράκη, χαίρετε.